ευχαριστώ πάρα πολύ και με την ευκαιρία μου εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βάδιν 10 χιλιόμετρων Ανδρών Γυναικών και K23 που θα γίνει στο όμορφο Ξυλόκαστρο στις 11 Μαΐου του 2024 σας καλωσορίζουμε σε αυτήν τη συνέντευξη τύπου σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο της Βίλας Σικελιανού. Οι αγώνες Βάδιν Ανδρών Γυναικών και K23 που προετοιμάζουμε εδώ και καιρό με τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης, πλησιάζουν προς την ολοκλήρωσή τους. Θα γίνουν σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή, την οποία ο Δήμος φρόντισε να ασφαλτοστρώσει πρόσφατα. Η διαδρομή έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, τη World Athletics, και μάλιστα έχει δοθεί έγκριση για μια πενταετία. Οργανωτικά έχουν προβλεφθεί όλα όσα χρειάζονται για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και μάλιστα ενός αθλήματος με ειδικό ενδιαφέρον όπως είναι το Βάδιν. Όπως γνωρίζετε, το Βάδιν έχει φέρει στη χώρα μας πρόσφατα πολλές διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Θέλουμε όμως να σταθούμε στην άμεση ανταπόκριση του Δημάρχου, ο οποίος δέχτηκε να φιλοξενήσει στην πόλη του Ξυλοκάστρου το πρωτάθλημα αυτό. Η αποδοχή της πρότασης που έγινε από μια επιτροπή για την ανάληψή του, κατά την άποψή μας, σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον του Δημάρχου για τον αθλητισμό και κυρίως για τον κλασικό αθλητισμό και την ανάπτυξή του. Η Δυτική Κορινθία δυστυχώς δεν έχει αναπτύξει υποδομές σε σωματεία κλασικού αθλητισμού. Πιστεύουμε ότι με την ενέργεια της φιλοξενίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βάδιν στο Ξυλόκαστρο θα δοθεί το έναυσμα για την δημιουργία σωματείων και υποδομών στην περιοχή. Εκ μέρους μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, αλλά και στους εξαιρετικούς συνεργάτες του Δημάρχου, τον Γενικό Γραμματείο τον κύριο Μπακόλη και τον Αντιδήμαρχη τον κύριο Λόντο Τάσο. Είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία του και σας περιμένουμε, τους δημοσιογράφους, να καλύψετε όπως πάντα κάνετε τον αγώνα αυτό στην όμορφη Κορινθία μας.